Ζητήματα που αφορούν την ευαισθητοποίηση πολιτών για την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη τέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση του συνηγόρου του πολίτη με τοπικούς φορείς του Ηρακλείου. Σκοπός ήταν και εμείς να ενημερώσουμε για το βαθμό που μπορούμε να συμβάλλουμε στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της απόδοσης των διοικητικών μονάδων. Και να ενημερώσουμε επίσης για τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει και να αναζητήσουμε ενδεχομένως και από κοινού λύσεις, αλλά και να ενημερωθούμε. Η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας, αλλά και η εγκατάλειψη ηλικιωμένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είναι κοινωνικά προβλήματα που απαιτούν την άμεση επίλυσή τους. Αναπτύξαμε μερικά από τα προβλήματα και στη διάρκεια της εκδήλωσης τώρα εδώ, τη συνάντηση που είχαμε με τους αρμόδιους φορείς, νομίζω υπήρξε και ταύτιση σε ό,τι αφορά τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και εκείνοι στο πεδίο και βλέπουμε και εμείς μέσα από τις καταγγελίες των πολιτών. Σχετίζονται και με την υποστελέχωση των δομών υγείας συνολικά, είτε πρωτοβάθμιας φροντίδας, είτε τα νοσοκομεία, είτε ψυχιατρία, όλων των ειδών οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Κοινές ανησυχίες και προβληματισμοί τόσο από τον συνήγορο του πολίτη όσο και από τους φορείς, όπου στόχευσαν σε θέματα που αφορούν τις υποδομές στα νοσοκομεία, την υποστελέχωση των κλινικών αλλά και τις συνθήκες εξάντλησης κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι υγειονομικοί. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που σχετίζονται με υπερκοστολογήσεις ή υπερτιμολογήσεις στα νοσήλια από ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες ευνηδιάζουν, αν θέλετε, τους ασφαλισμένους όταν καταφεύγουν ή μάλλον κατευθύνονται σε ιδιωτικές κλινικές προκειμένου να τύχουν των υπηρεσιών υγείας που διαφορετικά θα έπρεπε να περιμένουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων και τις συνταγογραφήσεις.